μήνυμα ότι η πολιτική βία δεν είναι ποτέ ανεκτή. Έστειλαν πρώην Προεδροί των ΗΠΑ και Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενώ ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ πέφτει θύμα απόπειρας δολοφονίας και ολόκληρος ο πλανήτης παγώνει στην είδηση. Ο Τζο Μπάιντεν απευθύνεται στον Αμερικανικό λαό, ζητώντας όλοι να καταδικάσουν την απόπειρα. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Δεν υπάρχει θέση για βία στη δημοκρατία μας, διατρανώνουν Κάμαλα Χάρις και Μπαράκ Ομπάμα, καταδικάζοντας την επίθεση. Τέτοια βία δεν έχει θέση στο έθνος μας. Πρέπει όλοι να καταδικάσουμε αυτήν την αποτρόπαια πράξη. Δεν υπάρχει καμία απολύτως θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας. Να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να δεσμευτούμε ξανά στην ευγένεια και τον σεβασμό στην πολιτική μας. Η Μισελ και εγώ του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Around the world, international leaders condemning that assassination attempt on Donald Trump. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν λόγο για ιδεχθή πράξη και το μήνυμα είναι ένα και κοινό. Η πολιτική βία δεν έχει θέση στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Πρόκειται για μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας. Η Γαλλία μοιράζεται το σοκ και την αγανάκτηση του Αμερικανικού λαού. Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Του ευχόμαστε πλήρη και γρήγορη ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των παριστάμενων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στην επίθεση. Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Κιρ Στάρμερ και Τζάστιν Τριντό εκφράζουν τη συμπαράστασή τους με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό να ζητεί να υπερισχύσουν ο διάλογος και η υπευθυνότητα. From Italy, the Prime Minister, Giorgia Meloni, said, I am following with apprehension the news from Pennsylvania, where the 45th President of the United States, Donald Trump, was shot. Best wishes for a speedy recovery. Olaf Scholz, the Chancellor of Germany, said the attack on US presidential candidate Donald Trump is despicable. An assassination attempt on Donald Trump's life. A terrible crime that can only be condemned and which demonstrates how serious the challenges to democracy are globally. Violence in any form and anywhere must absolutely not prevail. Αυτός είναι ο μαχητής που χρειάζεται. Η Αμερική γράφει σε ανάρτησή του στο έξω γιος του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία του ματωμένου τέος Προέδρου με υψωμένη τη γροθιά του μπροστά στην Αμερικανική σημαία.